Όλοι γνωρίζουμε ότι το πιο ψηλό και το πιο διάσημο βουνό στην Ελλάδα είναι ο Όλυμπος. Παίρνοντας λοιπόν όλη τη δόξα, λίγοι γνωρίζουν για το ποιο είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό. Κρυμμένο στα βάθη της Πίνδου, με υψόμετρο 2637, ο Σμόλικας είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της χώρας. Στις παρυφές του υπάρχει και μια ξακουστή αλπική λίμνη, η Δρακόλιμνη. Έτσι λοιπόν θα πάμε στα βάθη της Πίνδου για να συναντήσουμε αυτό το υπέροχο βουνό. Η διαμονή μας θα γίνει στην Κόνιτσα, ένα πανέμορφο αμφιθεατρικό χωριό, το οποίο είναι γνωστό για το γεφύρι της, που είναι το μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι της Ευρώπης. Πάμε λοιπόν μαζί να ξεδιλήξουμε αυτή την ιστορία, που είχε πολλή περιπέτεια. Λοιπόν. Η ομάδα σήμερα θα κάνει τρελή εκδρομή. Έχουμε ξεκινήσει εδώ από την Αθήνα. Έχουμε μπει σε ένα μικρό αυτοκινητάκι 5. Και θα πάμε πού? Κόνιτσα. Κόνιτσα. Θα κάνουμε φοβερή περιπέτεια. Θα δούμε πολλά πράγματα εκεί πάνω στα βουνά της Πίνδου. Θα πάμε σε πολύ ωραίες ταβέρνες. Θα κάτσουμε 3 μέρες και Δευτέρα βράδυ επιστροφή. Μήπως πάνε Σμόλικα, για ρώτα. Όχι, θα το κάνω. Αυτό θέλαμε, αλλά δυστυχώς. Παντού έξω. Μια στάση στα Γιάννενα για φαγητό και συνεχίζουμε για να φτάσουμε Κόνιτσα. Έχει πέσει μελέτη. Το πιο πολύ. Άσε τώρα τη λήψη. Ο οργασμός της αγελά. Μετά το λοιπόν το υπάρχει το λίγιο μας. Η ομάδα ξύπνησε, είναι έτοιμη για τη δραστηριότητά της. Από εδώ θα ξεκινήσουμε με το αυτοκίνητο και σε μία ώρα περίπου θα φτάσουμε στο καταφύγιο του Σμόλικα. Εκεί θα αφήσουμε το αυτοκίνητο και θα ξεκινήσει το μονοπάτι. Ο καιρός δείχνει ότι θα είναι καλός. Από την Κόνιτσα μέχρι το χωριό Πάδες ο δρόμος είναι άσφαλτο. Μετά ξεκινάει χωματοδρόμος. Και τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Μπήκαμε στο χωματόδρομο. Σε μερικά σημεία πρέπει να βγαίνουμε έξω από το αυτοκίνητο για να μπορέσει το αυτοκίνητο να περάσει τα δύσκολα σημεία και μετά θα ξαναμπαίνουμε. Δεν είναι αδίδιο σημείο. Ένα τελευταίο χιλιόμετρο μας έμεινε, ο δρόμος είναι αρκετά καλός, φτάσαμε, κατεβήκαμε λίγες φορές, αλλά σχεδόν. Φτάσαμε στο πάρκινγκ, αφήσαμε το αυτοκίνητο και τώρα ήρθε η ώρα για το μονοπάτι. Με το καλημέρα έχει ξεκινήσει μια δύσκολη ανηφόρα. Πάμε για να φτάσουμε στο καταφύγιο. Και σας περιμένω. Από κάτω. Ξεκινήσαμε δυνατά με ανηφόρα. Γίνεται δουλίτσα εδώ. Ωραία. Το μονοπάτι που θα πάρουμε είναι το 03. Είναι καλά σηματοδοτημένο και το μονοπάτι είναι αρκετά ευκρινές. Τα παιδιά που συναντήσαμε εδώ μας είπαν ότι πάνω έχει χιόνι. Το πρώτο χιόνι εμφανίστηκε από την αρχή.
Έχω ανέβει αρκετά βουνά, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερο. Πάρα πολύ όμορφο. Τοπία ωραία, αλλά η κατάσταση είναι tragic. Μας έχει βγει η ούγια από τα πρώτα λεπτά. Ανεβαίνει αυτό. Δύσκολα. Σε άλλα σημεία έχει ριάκια, σε άλλα σημεία το μονοπάτι έχει χιόνι, αλλά προς το παρόν μπορούμε και το προχωράμε. Τι έγινε? Δεν ξέρω, κάτι με νιώθω πολύ βάρης. Η ομάδα αρχίζει και κουράζεται από πολύ νωρίς και ο λόγος είναι ότι με το που ξεκινήσαμε από το καταφύγιο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανηφόρα. Ο πρώτος στόχος, πριν φτάσουμε στην κορυφή του Σμόλικα, είναι να βρούμε τη Δρακόλυμνη. Είναι μια λίμνη η οποία βρίσκεται ψηλά σε ένα οροπέδιο. Τώρα το τερέν έχει γίνει μόνο χιόνι και συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Και από αυτό το σημείο βλέπουμε για πρώτη φορά την κορυφή του Σμόλικα, η οποία είναι στο βάθος. Ό,τι μπορούσα το έκανα. Αυτό είναι. Κούραση μεν, πόνος δε, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το... Το τοπίο που βλέπω απέναντί μου. Έχουμε και συνοδοιπόρους. Δεν έχει καθόλου αέρα, μηδέν μποφόρ και έχει και ζέστη. Αυτό το κάνει λίγο δύσκολο. Αλλά σχεδόν φτάσαμε στην κορυφογραμμή. Έτσι και χαλάς τον ήχη. Ωρε φίλε. Το φοράς, περπατάς και πετάς. Ο Τόλης κόλλησε λίγο εκεί στο χιόνι, στην κατεβασιά. Εμείς θα προχωρήσουμε να φτάσουμε μέχρι την Δρακόλυμνη και πιστεύω να τα καταφέρει να φτάσει μέχρι εδώ. Εκεί μάλλον που είναι τα παιδιά πρέπει να είναι η Δρακόλυμνη. Μια τραβέρσα μου έχει μείνει και έφτασε. Και ναι, φτάσαμε στην Δρακόλυμνη. Φτάνοντας στη λίμνη, διαπιστώσαμε ότι καλύπτεται από ένα μεγάλο στρώμα χιονιού και πάγου. Έτσι δεν θα βλέπουμε την υπέροχη εικόνα που έχει τους καλοκαιρινούς μήνες. Όμως ακόμα και τώρα που όλα ήταν καλυμμένα από χιόνι, σε παραπέμπει σε ένα αλπικό τοπίο. Η στάση εδώ είναι απαραίτητη, μιας που η συνέχεια είναι αρκετά δυσκολότερη. Μπροστά σου υψώνεται ο θεόρατος βράχος του Σμόλικα, καλυμμένος από χιόνι, καταλαβαίνοντας ότι η ανάβασή του θα είναι πολύ δύσκολη. Έτσι λοιπόν 10 λεπτά για μία ανάσα και προετοιμασία για το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής, την κατάκτηση της ψηλότερης κορυφής της Πίνδου. Τα παιδιά έχουν μείνει λίγο πίσω, θα τα καταφέρουν όμως να δουν την Δρακόλυμνη. Εμείς για να προλάβουμε να φτάσουμε στην κορυφή θα πρέπει να συνεχίσουμε. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Από εδώ και στο εξής, το μονοπάτι είναι μόνο ανηφορικό και το τερέν είναι μία χιόνι, μία χώμα.
Θεέ μου. Είναι σαν να βαίνεις σκαλιά. Μάλλον σαν να ανεβαίνεις χειρότερο από σκαλιά. Είναι σαν να ανεβαίνεις ανάποδα τις κυλιόμενες σκάλες. Πόση ώρα θέλουμε ακόμα? Περίπου στη μια ώρα. Θα είσαι πάνω, θα δεις την κορυφή και θα επιστρέψεις πολύ ωραία πίσω, όπως και ανέβηκες. Αυτό είναι. Σε 5 λεπτάκια φτάνουμε. Δεν έχει πολύ ακόμα. Εκεί στα βράχια. Ναι. Α, λίγο παραπάνω είναι. Είναι πίσω από το βράχο, αλλά μην πας πολύ άκρη, γιατί έχει πάει το χείο να μην φύγει. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το βράχο. Άρα δεν φτάνεις με τίποτα. Λίγο έμεινε. Λίγο. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Χιονίζει κιόλας. Χιονίζει. Τελευταία 100 μέτρα. Και φτάσαμε επιτέλους. Τελευταία 100 μέτρα. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Φτάσαμε στη δεύτερη ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Και από εδώ η θέα πραγματικά είναι εκπληκτική. Μετά από μια δύσκολη σχετικά διαδρομή, φτάσαμε στην Δρακόληπτη που δεν μας έκανε τη χάρη, γιατί είναι παγωμένη. Respect! Respect, πραγματικά respect. Εγώ περίμενα να τα παρατήσω, γυρίσεις πίσω. Δεν τα παρατάω ποτέ. Θέα με τη λίμνη εδώ πέρα, πανέμορφα. Σκεφτόμαστε να βουτήξουμε, θα δείξει. Λίμνη δεν βρήκα. Τώρα βάζουμε μαγιό. Θα φάμε και λίγο παστελάκι να πάρουμε δυνάμεις και άλλο καλά. Τώρα όμως, ήρθε η ώρα της επιστροφής. Πάμε πίσω. Γεια σας, παιδιά. Είναι η στροφή αυτή εκεί που βλέπετε. Ο Μπράβος ο τελευταίος. Εκεί είστε. Και η κατηφόρα είναι δύσκολη. Τα πόδια μου έχουν γίνει πάγος.
Πρέπει να φύγουμε το γρηγορότερο από τα χιόνια. Η ομάδα έχει λίγο διαλυθεί, αλλά τα δύσκολα πέρασαν. Προχώρα, έχεις το σκύλο πίσω σου. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Αρχίζει να ψυχαλίζει τώρα. Άλλαξε τελείως το κλίμα. Βρέχει, ρίχνει και χαλάζει. Αρχίζει και κάνει και κρύο τώρα. Τώρα αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Εδώ γίνεται χαμός. Εμείς είμαστε ακόμα στην Τρακόλυμνη. Παραγγέλνω τις ιδέες. Παραγγέλνω τις ιδέες. Ξεκάθαρα τον ήπιαμε και θα ήθελα να δηλώσω σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει ότι αφού μπόρεσα εγώ και λόγω φυσικής κατάστασης και ρούχων και όλα, μπορούν όλοι. Τελευταίος Γολγοθάς. Τελευταίος Γολγοθάς. Και με αυτή την εικόνα αφήνουμε το Σμόλικα και πηγαίνουμε προς το καταφύγιο. Α, εδώ κάτσατε, ε! Ωραία, δεν περνάτε εσείς εδώ πέρα. Καλώς ήλθατε. Καλώς την. Μπράβο, μπράβο. Δεν μιλιέται. Και κάπως έτσι τελείωνε και η σημερινή μας περιπέτεια. Το πιο φαντασμαγορικό όμως το είχαμε αφήσει για το τέλος. Το καμάρι της Κόνιτσας. Ένα μονότοξο γεφύρι, το οποίο θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη στο είδος του. Το 1870, 50 μάστορες χρειάστηκε να συνεργαστούν για να φέρουν εις πέρας αυτό το έργο. Ένα γεφύρι που έχει διαστάσεις 36 μέτρα άνοιγμα και 20 μέτρα ύψος. Κάτω από την καμάρα του έχουν τοποθετήσει μια μικρή καμπάνα που με τους δυνατούς ανέμους χτυπάει και προειδοποιεί τους περαστικούς να μην διαβούν το γεφύρι όταν φυσάει δυνατός άνεμος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πολλοί ξένοι τουρίστες είχαν έρθει για να φωτογραφίσουν αυτό το γεφύρι. Είχαν φύγει δηλαδή από την πατρίδα τους, κάνοντας χιλιάδες χιλιόμετρα για να δουν αυτό το μοναδικό θέαμα. Φεύγοντας, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να πάμε σε μια ντόπια ταβέρνα του χωριού, μιας και η Κόνιτσα φημίζεται ότι έχει τα καλύτερα κρέατα της Ηπείρου. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι που διάβασα πριν λίγες μέρες. Οι ομορφότερες εικόνες είναι δωρεάν και είναι εκεί και σε περιμένουν. Φτάνει να σηκωθείς από τον καναπέ και να πας να τις συναντήσεις.